Τον Ιανουάριο του 1895 την Πρωθυπουργία αναλαμβάνει ο Δηληγιάννης. Αγνοώντας την πτώχευση, διπλασιάζει πάλι τις δαπάνες, 9,2%, και ευαγγελίζεται πόλεμο με την Τουρκία, φανατίζοντας την κοινή γνώμη. Στις αρχές Φεβρουαρίου του 1897, ελληνικό στρατιωτικό σώμα αποβιβάζεται στην Κρήτη για να στηρίξει την επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο πόλεμος επεκτείνεται στην Ελλάδα και σε λίγες μέρες τα Οθωμανικά στρατεύματα προελάβουν έως τα πρόθυρα της Αθήνας. Η επέμβαση έξι δυνάμεων σώζει κυριολεκτικώς την Ελλάδα. Με επικεφαλής τη Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ρωσία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Γερμανία, κρίνοντας ότι η κατάσταση απειλεί την ειρήνη και τις μεταξύ τους ισορροπίες, επιβάλλουν στον Σουλτάνο να αποσύρει το στρατό του από την Βοιωτία. Τον Δηληγιάννη διαδέχεται συμμαχική κυβέρνηση, Ζαΐμι Ράλι. Έχει να διαπραγματευτεί το μέλλον της Κρήτης, τη διευθέτηση του δημοσίου χρέους με τις δυνάμεις, ώστε να συμπεριλάβει στο χρέος και τις αποζημιώσεις και τέλος τη συνθήκη ειρήνης. Στις κρίσιμες αυτές διαπραγματεύσεις, συνεργάτης του Αλεξάνδρου Ζαΐμι είναι ο Υπουργός Οικονομικών και Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας Στέφανος Στρέιτ. Ο συνδυασμός πείθει τους εκπροσώπους των δυνάμεων και του διεθνούς ελέγχου. Αντιμετωπίζουν επιτέλους ανθρώπους καταρτισμένους και σοβαρούς.